Είχε τύχη, βουνό τύχη. Όπως την πέτρα τύχη είχε. Αν δεν σηκώνει το τηλέφωνο, θα τη σκότωνε, σίγουρα. Ούτε η ίδια η ηλικιωμένη κάτοικος του σπιτιού στα ασκήφους Φακίων μπορεί να πιστέψει πως είναι ακόμα ζωντανή. Δεν ζήπεσε στο πόδι ούτε τόσο ένα πετραδάκι να τη χτυπήσει. Και γλίτωσε στο λεπτό, στα δευτερόλεπτα. Ήταν λίγο μετά τις 7 χθες το απόγευμα και ενώ ολόκληρο το χωριό είχε βυθιστεί στο σκοτάδι εξαιτίας διακοπής ρεύματος. Η 83χρονη μαγείρευε σε αυτό ακριβώς το σημείο όταν μετακινήθηκε προκειμένου να σηκώσει το τηλέφωνο. Ήταν η στιγμή όπου ο τεράστιος βράχος έπεσε στο σημείο που λίγο πριν βρισκόταν. Βλέπεις εκεί που ήταν το τσιτάνι. Ακριβώς εκεί στεκόταν η γιαγιά μου. Εκεί ακριβώς ήταν το κουζίνα από κάτω. Εκεί ακριβώς στεκόταν, μίλησε στο τηλέφωνο, χτύπησε το τηλέφωνο, πήγε να σηκώσει το τηλέφωνο και την ώρα μετά που τελείωσε η επικοινωνία, βάσει τόσο και κλείνει το τηλέφωνο, έγινε όλο αυτό. Δηλαδή για μερικά δευτερόλεπτα θα μιλούσαμε υπό άλλες συνθήκες. Έτσι είναι, όταν είσαι κανείς χρόνια, λέει και στη φωτιά να μπει, δεν καίγεται. Ο τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε προφανώς λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων. Στην πορεία του από την κορυφή της πλαγιάς προς τον οικισμό του χωριού Ασκήφου δεν άφησε τίποτα όρθιο. Τα ξερίζωνε δέντρα, άνοιγε μεγάλους λάκους κάτω, τίποτα. Και αυτό το δέντρο εδώ ήταν και η αιτία που άλλαξε την πορεία του και σώθηκαν εδώ και τα κάτω σπίτια. Μιλάμε για ένα πρινάρι το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, το ξεπάτωσε, το βρήκε, το χτύπησε στη ρίζα του, το ξεπάτωσε και έκοψε και τη φόρα και σταμάτησε εκεί. Αυτός ο βράχος που ήρθε η πυροσβεστική είπε ότι περίπου στους 25 με 30 τόνους, δηλαδή όσο είναι ένα μεγάλο φορτηγό. Αν έπεφτε, πάνε το παιδιό μου, στα σπίτια είναι αυτά, αν έπεφτε, ετοιμόταν στη μέσα μπάντα το εγγόνι μου και εμένα ούλα. Άμα δεν έκοβε την ταχύτητα της πέτρας στα δέντρα, θα κατέβαινε στο Βεσνάδικο από κάτω. Θα είχαμε και χειρότερα δηλαδή. Άγιο φαίνεται πως είχαν και οι θαμώνες του καφενείου, στο οποίο θα κατέληγε ο βράχος αν δεν ανέκοπτε την πορεία του ένα δέντρο. Από ό,τι μου είπαν ήταν παραπάνω από 10 άτομα στο καφενείο εκείνη την ώρα. Μηχανικοί της Αντιπεριφέρειας Χανίων μαζί με τον Δήμαρχο Σφακίων βρέθηκαν το πρωί στο σημείο, εξετάζοντας τρόπους απομάκρυνσης του βράχου και αποκατάστασης των καταστροφών που προκάλεσε. Ωστόσο, οι κάτοικοι δεν κρύβουν την ανησυχία τους για ενδεχόμενες νέες κατολισθήσεις και καταπτώσεις βράχων. Ο κίνδυνος να πέσουν και άλλοι βράχοι είναι μεγάλος, πιστεύω. Το ότι δεν έχουμε θερμικά συστήματα ακόμα, επειδή είναι περιοχή δύσκολη, είναι ένα ερώτημα, αλλά θέλει έλεγχο. Προχωράμε τις διαδικασίες όσον αφορά τις αποζημιώσεις που προβλέπονται και από το Δήμο αλλά και από το ΥΠΟΣΔΕ, από την Πολιτεία προς την ιδιοκτήτρια της κατοικίας. Και επίσης έγινε αυτοψία σήμερα από κλιμάκιο της Αντιπεριφέρειας για να δούμε την επικινδυνότητα του σημείου που έγινε η αποκόλληση. Πιστεύω ότι και εδώ χρειάζεται ένας έλεγχος με ανθρώπους να πάνε στην πλαγιά γιατί είναι και πιο πέρα και άλλο σπίτι που κινδυνεύουν να πέσουν πέτρες και αυτά τα σπίτια λέει, όταν κατεβαίνει από τόσο σε περιοχή πέτρα το σπίτι θα το σιδερώσει, θα το διαλύσει. Ο προβληματισμός είναι διάχυτος καθώς τα εξαιρετικά υψηλά βροχομετρικά καθιστούν επίφοβες πολλές περιοχές. Να απευθυνθεί στο Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, πρότεινε στο Δήμο Σφακίων η Αντιπεριφέρεια Χανίων.